Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Οι δύο από τους τέσσερις έχουν ήδη δώσει τα λεφτά. Πιστεύετε ότι θα τα δώσουν και οι υπόλοιποι μέσα στην ημέρα? Πιστεύω ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος αποτελείται από στάδια. Στάδια τα οποία ελέγχει το ένα το άλλο. Και ήταν μια ιστορική στιγμή, οφείλω να πω, την Παρασκευή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιδιωτικής τηλεόρασης, αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι καναλάρχες, έχουν κάνει αυτή την επιλογή, εξέφρασα εμπράκτος του ενδιαφέροντος. Δηλαδή ήρθαν και πλήρωσαν για πρώτη φορά στα δημόσια ταμεία κάποια εκατομμύρια. Σε περίπτωση που ένας από τους δύο, δηλαδή είτε ο κύριος Κυριακού είτε ο κύριος Καλογρίτσας, δεν καταβάλει τα χρήματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, τι γίνεται? Σε περίπτωση που δεν καταβάλουν τα χρήματα, θα χάσουν 3 εκατομμύρια την εγγυητική επιστολή που έχουν καταθέσει. Και βεβαίως θα χάσουν την άδεια. Αυτό προβλέπεται από την παράγραφο 8.4, η οποία λέει ρητά ότι εάν κάποιος έχει κηρυχθεί υπερθεματιστής και δεν καταθέσει τα χρήματα στην ώρα και στο χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται, δεν μπορεί να συνεχίσει. Χάνεται δηλαδή το δικαίωμα αυτό, αυτοδικαίως. Αναπληρώνει ο κύριος Σαββίδης. Στη θέση, ναι, ο πρώτος επιλαχόντας, διότι αυτός ο διαγωνισμός, όπως είπα, έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας και μία από αυτές έχει να κάνει με την έκδοση ενός πίνακα επιλαχόντων. Η επόμενη μεγαλύτερη προσφορά ήταν του κυρίου Σαββίδη. Εκτιμάτε ότι θα υπάρχει πολιτικός αντίκτυπος σε περίπτωση που κάποιος από τους υπερθεματιστές, από τους δύο, δεν δώσει την επιταγή σήμερα? Κοιτάξτε, την εμπειρία μας από αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος θέλω να πω ότι ήταν συνταγματική υποχρέωση και εάν δεν τον κάναμε εμείς θα είχαμε διαπράξει απιστίες σε βάρος του δημοσίου, όπως έχουν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις. Από την εμπειρία μας σε αυτό το διαγωνισμό, από τον νόμο, από τη διαβούλευση ακόμη, είναι ότι οι κυρίαρχες αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις δεν ήθελαν με τίποτα να γίνει. Σε δικαστικό επίπεδο αυτό έχει εκφραστεί με την ύπαρξη πάρα πολλών δικογράφων, δηλαδή κάθε φράση, κάθε διοικητική πράξη προσβάλλεται στα δικαστήρια. Επομένως δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε το διαγωνισμό θα έχουμε συνεχείς έτσι ενστάσεις, διαμαρτυρίες, προδικαστικές προσφυγές. Και είχαμε και μηνυτήριες αναφορές. Κύριε Κρέτσε, είχαμε τον Α, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία να έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά. Η Νέα Δημοκρατία κατά παντός υπευθύνου. Ο Α στρέφεται και κατά των μελών της Επιτροπής και εναντίον σας ως Γενικό Γραμματέα. Σας κατηγορεί μάλιστα για ψευδή βεβαίωση όσον αφορά τον έλεγχο των Ποθενέσχης. Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, δεν έχει έρθει στα χέρια μου η μήνυση, άρα δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν μπορώ να πω και πολλά επ' αυτού. Πραγματικά όμως δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει εμείς. Δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το αδίκημα. Καταλαβαίνω βέβαια το σχεδιασμό και τη μεθόδευση. Και η μεθόδευση εδώ είναι να εκφοβήσουν, να ασκήσουν μια τρομοκρατία, διότι είναι όχι απλώς έκφραση λεκτικής βίας και έξαρση αυταρχισμού αυτό που συμβαίνει, να κατηγορούνται απλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και προσπαθούν να την κάνουν σωστά, και μάλιστα και ποιοι μας κατηγορούν. Αυτοί που έχουν εκκρεμότητες με την εφορία, αυτοί για τους οποίους υπάρχουν εκκρεμότητες με το θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και κατηγορίες για κατάχραση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρομαι στον κύριο Κοντομινά, και βεβαίως για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία στήριξε όλο αυτό το μηντιακό σύστημα διαπλοκής όλα αυτά τα χρόνια και δεν τόλμησε ποτέ να κάνει ένα διαγωνισμό. Και όταν το τόλμησε, κάθισε πίσω στα αυγά της και δεν συνέχισε. Πάντως, κύριε Κρέτσο, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα με τα πόθεν έσχες, όχι μόνο για τον κύριο Καλογρίτσα, όπως λέτε κι εσείς, για τρεις από τους τέσσερις οριστικούς υπερθεματιστές. Και αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος είναι τελικά ποια ήταν η δουλειά αυτής της Επιτροπής Αδειοδότησης και πόσο έλεγξε, βαθιά προχώρησε στον έλεγχο του πόθεν έσχες. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Θέλω να διευκρινίσω κάποια βασικά πράγματα τα οποία θα έπρεπε όλοι όσοι βγαίνουν. Και αν έχει κλείσει και ο έλεγχος του πόθεν έσχες. Βεβαίως. Καταρχάς, όσοι μιλούν για αυτό το διαγωνισμό θα έπρεπε να είχαν διαβάσει, αν μη τι άλλο, τον νόμο και την προκήρυξη. Το λέω αυτό διότι έλεγχος ουσιαστικός του πόθεν έσχες έγινε από την ημερομηνία κατάθεσης στην πρώτη φάση, στη φάση προεπιλογής όλων των υποψήφιων εταιριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, με εξαίρεση του RTV, το οποίο δεν είχε καταθέσει το παράβολο συμμετοχής.
Στη συνέχεια η προκήρυξη προέβλεπε έναν έλεγχο της προέλευσης και του, της επάρκειας των οικονομικών μέσων για όσους κέρδισαν στη δημοπρασία, για αυτούς τους τέσσερις υπερθεματιστές. Όταν λέτε τις επάρκειες των οικονομικών μέσων, εννοείται πώς μπορούν να δικαιολογήσουν τα 50-70 εκατομμύρια δηλαδή, που έχουν. Ήρθατε κύριοι στη Γενική Γραμματεία, εσείς βάλατε 74 εκατομμύρια, άλλος έβαλε 52, κάποιος άλλος έβαλε 42, τα έχετε αυτά τα χρήματα. Και αν τα έχετε, είναι προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Και πώς έγινε αυτός ο έλεγχος? Πού τα βρήκατε? Λοιπόν, η Επιτροπή τον έγινε με μέγιστη επιμέλεια. Δηλαδή, η Επιτροπή ζήτησε έξτρα δικαιολογητικά από δύο υποψήφιες εταιρείες. Δεν θέλω να το πω τώρα για λόγους απορρίτου, ή μάλλον να το πω από τον Αντένα, ειδικά, και από τον κύριο Καλογρίτσα. Υπήρχε αλλογραφία, ζήτησαν στοιχεία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η Επιτροπή λειτουργεί εντός των ορίων που προβλέπει η προκήρυξη. Δεν είναι μια επιτροπή η οποία έρθει να υποκαταστήσει την ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης και ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος, ούτε είναι μια επιτροπή η οποία υποκαθιστά όλα όσα προβλέπονται στο νόμο 4386 του 2016, ένα νόμο αυτής της κυβέρνησης, ναι, ο οποίος κάνει πιο αυστηρές τις προϋποθέσεις κατάστασης του πόδεν έσχης. Και επιτέλους, δεν θέλω να σηκώσω τους τόνους, αλλά αναγκάζομαι καμιά φορά, αλλά δεν γίνεται ένας πρώην υπουργός οικονομικών να μην έχει καταθέσει πόθεν έσχες. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος ελέγχει πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, όπως ο κύριος Ψυχάρης, τόσα χρόνια μην έχει καταθέσει έλεγχο πόθεν έσχες. Δεν γίνεται οι ίδιοι καναλάρχες, όλοι τους, να συμμετέχουν σε μια κοινοπραξία και σε ένα διαγωνισμό ο οποίος δεν προβλέπει καν έλεγχο πόθεν έσχες. Ακριβώς, αναφέρομαι στην Τιτζέα. Και τώρα ξαφνικά και όλοι. Για τον διαγωνισμό για τον πάροχο ψηφιακού σήματος. Ακριβώς. Αυτός ο διαγωνισμός, δηλαδή που έλεγε ποιος θα μεταφέρει το ψηφιακό σήμα στην Ελλάδα, έγινε όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Και έγινε με όρους, οι οποίοι αν μη τι άλλο αφήνουν. Γύρουν πολλά ερωτήματα. Ωραία. Δηλαδή δεν υπήρχε υποχρέωση. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Δεν υπήρχε υποχρέωση κατάθεση του πόδεν έσχες. Ακόμη και αν μια εταιρεία δεν είχε σταθεί, θα μπορούσε να κερδίσει το διαγωνισμό. Δημοπρασία δεν έγινε διότι κατέβηκε τελικά μια εταιρεία, οι ίδιοι καναλάρχες, δηλαδή Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη, και πήραν το διαγωνισμό στην τιμή εκείνης δημοπρασίας. Λοιπόν, άρα εδώ πέρα ας είναι λίγο πιο προσεκτική. Να γυρίσουμε λίγο πάλι στο θέμα του ποθενέσχες. Γιατί στο διαγωνισμό με την Τιτζέα δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής ποθενέσχες. Ωστόσο σε υποβολής. Ωστόσο σε αυτό το διαγωνισμό υπήρχε. Έχουμε ένα μέλος της Επιτροπής να λέει ότι εμείς κοιτάζαμε τους λογαριασμούς και τις βεβαιώσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε πιο βαθιά. Τελικά, πόσο βαθιά μπήκε? Ο κ. Φωτήλας από το ποτάμι την Παρασκευή είπε ότι υποστηρίζει το συγκεκριμένο μέλος ότι δεν έγινε κανονικός έλεγχος στα πόθεν έσχες. Όχι, αυτό το λέει ο κ. Φωτήλας και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί θέλει να το πει. Εγώ σας λέω, έγινε ουσιαστικός έλεγχος του πόθεν έσχες στη φάση της προεπιλογής. Έγινε δευτερεύον έλεγχος πόθεν έσχες από την Επιτροπή εντός του πλαισίου που ορίζει η προκήρυξη. Έτσι. Δηλαδή, αυτή η Επιτροπή δεν έχει άλλες εξουσίες, δυνατότητες, αλλά μπορούσε όμως και ζήτησε αρκετά, και υπάρχουν δικαιολογητικά σε αυτό, στο πού τα βρήκατε κύριοι, αν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, αν είναι προϊόν εγκληματικής πράξης ή παράνομης δραστηριότητας, ζήτησε έξτρα δικαιολογητικά, είχε τη συνδρομή της Grand Thornton. Και θέλω επίσης να σας πω ότι ακόμη και ό,τι και αν υπάρχει, υπάρχει και δεύτερος έλεγχος ως προς υπενθεματιστές από την Επιτροπή Εστάσεων. Δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται από δικλείδες ασφαλείας. Αυτής της Επιτροπής που θα εξετάσει τις προδικαστικές προσφυγές, γιατί είδαμε και την ημέρα του διαγωνισμού, ενώ ήταν σε εξέλιξη τέλος πάντων η δημοπρασία, τα εξώδικα και τον ένα υπερθεματιστή να στρέφεται εναντίον του άλλου. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η Επιτροπή Εστάσεων, ποια πούμε είναι τα όρια της, τα περιθώρια παρέμβασής της? Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι προδικαστικές προσφυγές, δηλαδή προσφυγές που έκαναν τα ενδιαφερόμενα μέρη έναντι άλλων ενδιαφερόμενων μερών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, τα έκαναν με βάση τα στοιχεία τα οποία προσκόμισαν από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Όπως και στο πρώτο στάδιο, στο στάδιο της προεπιλογής, όλοι οι υποψήφοι και επίδοξοι καναλάρχες είδαν τα δικαιολογητικά των συνυποψήφιών τους. Έτσι το λέω απλώς για να δώσω ένα θέμα όσον αφορά οποιασδήποτε. Γνωστή εσείς φάκελη του ενός απορία. Βεβαίως. Δηλαδή, άρα ξέρει ο κάθε υποψήφιος τι διακεφαλαία έχει, τι δυνατότητες έχει, τι ενηχειριάσεις, τι αριθμό προσωπικού, τι δανειακές υποχρεώσεις υπάρχουν κτλ. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή, με βάση και τις προδικαστικές προσφυγές που έγιναν, θα εξετάσει όλες τις ενστάσεις,
δεν θα αφήσει τίποτα που να μην το εξετάσει και θα ζητήσει αυτά τα στοιχεία από τους 4 υπερθεματιστές. Αυτά που τα ρεπορτάζ των ιδιωτικών καναλιών μετά την Παρασκευή, μετά την προπερασμένη Παρασκευή, έκαναν λόγο για τον κύριο υπερθεματιστές. Έκαναν λόγο για τον κύριο Καλογρίτσα, μιλάγανε για μεγάλα δάνεια τα οποία δίνονταν με επισφαλείς εγγυήσεις, για βοσκοτόπια, ουσιαστικά για το κτήμα Καραμπάτσου. Σωστά. Κοιτάξτε, το έχουν δοθεί τώρα. Που είναι 5.000 στρέμματα. Και επίσης για φοροδιαφυγή, μάλλον για τον κύριο Καλογρίτσα, ότι ελέγχεται από το ΣΔΟΕ και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενου Μεγάλου Πλούτου για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εσείς λέτε ότι αυτά, ουσιαστικά αυτά τα στοιχεία τα βρήκανε μέσα από τους φακέλους? Βεβαίως, τα βρήκανε μέσα από εμάς, απλώς για λόγους τήρησης του απορρίτου δεν μπορείς η Γενική Γραμματεία να τα βγάλει στο site, ας πούμε, αλλά όποιος έχει ένομο συμφέρον ήρθε, μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και μετά έγινε αυτή η γνωστή δημοσιογραφία με επιλεκτικές διαρροές. Δηλαδή είπατε αυτό που είπατε, αλλά αυτή τη στιγμή ελέγχεται και ο κύριος Αλαφούζος. Έτσι, για 21 εκατομμύρια. Και ο κύριος Κοντομινάς. Όχι, ο κύριος Καλογρίτσας και πρόβλημα. Ο κύριος Αλαφούζος, για παράδειγμα, να πω δύο παραδείγματα. Ναι. Ενδεχομένως είναι και άλλοι που έχουν τέτοια ανοίγματα. Αυτά ξέρουν πάντως. Ναι, που ελέγχονται όλοι από το κεφωμέφια το ΣΔΟΕ. Ναι. Ο κύριος Αλαφούζος, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει 50 εκατομμύρια γιατί του έχουν δεσμευθεί. Ο κύριος Καλογρίτσας ελέγχεται για φοροδιαφυγή 33 εκατομμυρίων. Πώς γίνεται να ελέγχονται από το ΚΕΦΟΜΕΠ και από το ΣΔΟΕ και να παίρνουν φορολογική ενημέρωση? Ενδεχομένως είναι αφελής η ερώτησή μου. Όχι, δεν είναι αφελής. Απλώς πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες ότι εδώ υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάποιες πράξεις, ας πούμε, για τη δέσμευση της προσωπικής περιουσίας του κ. Αλαφούζου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ανακλητή. Είναι, θέλω να πω, στοιχεία τα οποία δεν στοιχειοθετούν την απόρριψη ενός υποψηφίου. Διότι δηλαδή, εφόσον μπορέσουν να δικαιολογήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτά τα οποία ελέγχονται από το ΚΕΦΟΜΕΠ ή από τη δικαιοσύνη, δεν υπάρχει θέμα. Κοιτάξτε, δηλαδή, ό,τι και να γίνει, πόθεν εσείς θα καταθέσουν έτσι κι αλλιώς, βάσει του νόμου 4386. Και όσοι πάρουν άδεια. Δηλαδή, δεν σταματάει εδώ ο έλεγχος. Απλώς θέλω να πω ότι είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος για πρώτη φορά έθεσε τόσο αυστηρά κριτήρια. Ζήτησε πάρα πολύ δικαιολογητικά από τους υποψηφίους και όποιος αισθάνεται ότι αυτό που λέω είναι υπερβολή, ας έρθει να συγκρίνουμε τις προκηρύξεις και να δούμε τελικά ποιος ήταν πιο αυστηρός στον έλεγχό του και ποιος δεν ήταν. Αλλά σας λέω και πάλι ότι οι προδικαστικές προσφυγές που έχουν γίνει από τους 4 υπερθεματιστές, εμείς θα εξετάσουμε όλες τους τις ενστάσεις. Δηλαδή δεν αφήσουμε τίποτα, γιατί πάρα πολύ απλά. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των μίντια είναι το θέμα της διαφάνειας. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκκρεμότητες, για βοσκοτόπια, οτιδήποτε ο καθένας μπορεί να θεωρεί ότι είναι μεμπτό, είναι ακριβώς επειδή η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στον τρόπο που διεξήγαγε το διαγωνισμό και αυτή η κυβέρνηση, θέλει να δώσει άπλετο φως. Δεν έκρυψε κάτι. Αντίθετα, οι άλλοι δημοσιογράφοι κρύψαν ότι έχει εκκρεμότητες ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Κοντομινάς. Δεν είδα, ας πούμε, κάπου ένα σχολιασμό για το πώς χαρίστηκαν, έγινε ένα κούρεμα χρέους της τάξης των 245 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, στην εταιρεία Χρυσός Οδηγός του κυρίου Βαρδινογιάννη. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε τεράστιο πρόβλημα ασυμμετρίας στην ενημέρωση. Γι' αυτό σας είπα και ποιοι μας κατηγορούν και ποιοι μας κάνουν μήνυση και γιατί το κάνουν. Να μας πούνε ακριβώς τους λόγους, δηλαδή που υπάρχει εδώ η απιστία, που είναι η ψευδής δήλωση, για να καταλάβω επιτέλους δηλαδή εδώ το τι συμβαίνει. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν γκρίζα σημεία και για τους υπόλοιπους υπερθεματιστές και θα ελεγχθούν? Θα ελεγχθούν όλα τα γκρίζα σημεία. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτή η επιτροπή υπάρχει όσο υπάρχει ο διαγωνισμός, δεν υποκαθιστά ανεξάρτητες αρχές και ό,τι και να γίνει, έλεγχος πόθεν έσχης θα γίνεται εφ' εξής για όλους. Διότι το προηγούμενο καθεστώς πριν τον νόμο που έφερε αυτή η κυβέρνηση προέβλεπε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Και έτσι, ας πούμε, ο κύριος Ψυχάρης δεν είχε ελεγχθεί και ενδεχομένως και πόσοι άλλοι. Και πολιτικοί. Έτσι, και μεγαλοδικηγόροι. Και δεν ξέρω πόσοι άλλοι. Απλώς το λέω γιατί τις τελευταίες μέρες, και συγγνώμη έτσι, για την ένταση της φωνής μου, αλλά πραγματικά ειδικά τα μέλη της Επιτροπής δέχονται μια πολιορκία. Με τις κάμερες απ' έξω από τα σπίτια τους. Οι άνθρωποι που είναι απλοί δημόσιοι λειτουργοί. Και έρχονται να τους κατηγορήσουν ποιοι? Αυτοί οι οποίοι έχουν τεράστιες εκκρεμότητες
με τη δικαιοσύνη και που το ελληνικό κράτος ήταν τόσο γενναιόδωρο απέναντί τους. Επί 27 χρόνια δεν πληρώσανε δραχμή. Τότε μπορούσαν να είναι επιχειρηματίες στον χώρο της τηλεόρασης και τώρα που αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη, τώρα λένε έχω άλλη επιχειρηματική επιλογή και δεν δέχομαι να συμμετέχω ή αυτός ο διαγωνισμός είναι παροδία. Βέβαια είναι πλήθος τα ρεπορτάζ στα ιδιωτικά κανάλια και σε όλα τα μέσα που τεκμηριώνουν κατά το ανάγνωσμά τους το πόσα λεφτά χάνει το ελληνικό δημόσιο. Όχι, δεν ισχύει από αυτό. Τις εισφορές, από όλα αυτά που κατέβαλαν όλο αυτό το καλά, χρόνο. Καλά, θα δώσω κάποιες άλλες εισφορές. Χωρίς να λειτουργούν νόμιμα. Εγώ σας λέω για ένα διαγωνισμό παροδία αυτού της DJ, το πώς τον πήρανε, ο οποίος παραβιάζει εμέσως ένα ασυμβίβαστο περί παρόχου δικτύου και παρόχου περιεχομένου. Βέβαια, να λέμε και την αλήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιώνει το γεγονός ότι ακόμη και μια εταιρεία της οποίας ιδιοκτήτες είναι αυτοί, διαγωνισμός με μια εταιρεία, δίνεται υπηρεσία, είναι δεν θα το απαγορεύσει, έτσι, για και να είμαστε ειλικρινείς. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές γίνεται μια κουβέντα για το ποιος πρέπει να είναι υπερθεματιστής, ποιος πρέπει να συμμετέχει. Εγώ σας λέω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά προχωράμε. Και προχωράμε διότι πάρα πολύ απλά αυτή η διαδικασία και οι νόμοι που φέραμε είναι απολύτως συμβατοί και με το ότι ορίζει το Σύνταγμα και με το ότι προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο. Πάμε, κύριε Κρέτσο, να μας πείτε κάτι παραπάνω για να κλείσουμε και αυτό το θέμα με τις επιτροπές, την Επιτροπή Αδειοδότησης, Ποθενέσιας. Πάμε τώρα στην Επιτροπή Ενστάσεων. Ποιοι την απαρτίζουν και αν έχουν την αρτιότητα, αν μπορούν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Κοιτάξτε, η Επιτροπή Στάσεων ενδεχομένως έχει πιο εύκολο έργο από ότι η Επιτροπή Διενέργειας. Έχει 2 εβδομάδες να ολοκληρώσει τη δουλειά της και ήδη έχει ένα μπούσουλα αυτό των προδικαστικών προσφυγών. Και χαίρομαι που έγιναν οι προδικαστικές προσφυγές. Θέλω να σας πω ότι εμείς θα μπορούσαμε να απορρίψουμε τις προδικαστικές προσφυγές. Τι σημαίνει προδικαστικές? Πριν πας στο δικαστήριο. Άρα με μια σιωπηρή απόρριψη θα πηγαίναμε στο δικαστήριο. Εμείς δεν θέλουμε να τις απορρίψουμε. Θέλουμε να τις ελέγξουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Σας λέω και πάλι ότι δεν θα μείνει τίποτα εγκρυπτό. Όλα είναι σε απόλυτη διαφάνεια. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Βάζει κάποιους ισχυρούς παράγοντες σε αυτή τη χώρα να πληρώσουν, αν θέλουν να ανέμονται τα αγαθά της κατοχής ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων, και ελπίζω ότι από αυτή τη διαδικασία θα ξεφύγουμε και από ένα στήρο, έτσι, αφήγημα, ένα αφήγημα που μας προσβάλλει ως χώρα, το γεγονός δηλαδή το ότι παίρναν δωρεάν τις συχνότητες για 27 χρόνια. Για αυτό που είπατε πριν δεν προλάβαμε να απαντήσουμε στο πόσο απώλεια θα υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι πλέον φεύγουμε από αυτό το αφήγημα και μπαίνουμε σε ένα αφήγημα που έχουμε επενδυτές στο χώρο της τηλεόρασης. Και για να σας απαντήσω ότι το δημόσιο δεν θα χάσει χρήματα από εισφορές και τα λοιπά, καλό είναι να δούμε τις απώλειες φορολογικών εσόδων. Όσα δεν είχαν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια με χαριστικές κοινές υπουργικές αποφάσεις για το τέλος χρήσης των συχνοτήτων, εάν έχουν πληρώσει την εισφορά υπέρ τυφλών, εάν έχουμε υψηλό βαθμό συγκέντρωση ιδιοκτησίας, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται στον έλεγχο μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, ενός μικρού κλαμπ, και αναφέρομαι όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στις εκδόσεις, στο ποιος εκδίδει τις εφημερίδες, στο ποιος τις διακινεί, αν έχουν πάνω από ένα περισσότερα κανάλια. Και φέρνουμε επίσης πολύ σύντομα και ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα για μένα είναι το μεγάλο χτύπημα στο 4ο πυλώνα της διαπλοκής, αυτόν που έχει να κάνει με τη ροή των εσόδων από τη διαφήμιση. Πριν μπούμε σε αυτό, γιατί αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι σημαντικό είναι να μπουν λεφτά στα δημόσια ταμεία από τη χρήση των συχνοτήτων. Ωστόσο, δεν λύνεται το θέμα της διαπλοκής μόνο με το να πληρώσουν οι 4 πλειοδότες, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Δεν ισχυρίστηκε κανείς ότι με το να γίνει ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί σωστά ότι τελειώσαμε τη διαπλοκή. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Όπως μας βλέπετε, είμαστε ο Ρεξάτη. Δεν έχει εμπλακεί σε διάφορες δικαστικές περιπέτειες. Το άλλο όμως, το νομοσχέδιο που σας λέω, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα κατά πολέμηση διαπλοκής. Έχει πολλά σημεία αυτό το νομοσχέδιο. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ, γιατί πρέπει να το πω. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Προβλέπει ότι εφ' εξής, οποιαδήποτε αγορά διαφημιστικού χρόνου, που είναι το βασικό έσοδο ενός τηλεοπτικού καναλιού, θα συνδέεται και θα γίνεται με όρους δημοπρασίας ηλεκτρονικής και θα συνδέεται με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Άρα θα έχουμε απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά των τηλεοπτικών σταθμών. Και πραγματικά έχω
στην απορία και την αγωνία αν η Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή έχει κηρύξει. Είναι μεγάλο ζητούμενο το να ξέρουμε να υπάρχει διαφάνεια για το πού πάει η κρατική διαφήμιση. Για τη κρατική διαφήμιση έχουμε λάβει και άλλα μέτρα, οφείλω να σας πω. Το μέτρο της εποπτείας της κρατικής διαφήμισης όπως προβλεπόταν εδώ και 20 και πλέον χρόνια από τον 23-28 του 95, ο οποίος ήταν ένας νόμος που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Για πρώτη φορά εμείς στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης συγκεντρώνουμε πάρα πολλούς φακέλους αναφορικά με τα επικοινωνιακά προγράμματα και τις δράσεις κάθε δημόσιου φορέα και εμείς θα θέλαμε να επεκτείνουμε αυτό το μέτρο και στις τράπεζες και σε άλλες πρώην ΔΕΚΟ ή τέλος πάντων εταιρείες μεγάλες δημοσίου ενδιαφέροντος. Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική εξέλιξη, αυτή της υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των διαφημιστικών δαπανών των τραπεζών. Άρα για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα καταλάβαμε πριν λίγους μήνες που πάνε τα λεφτά τους οι τράπεζες όσον αφορά τη διαφήμιση. Και εκεί ξεδιπλώθηκαν άλλες ενδιαφέρουσες ιστορίες. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αν πραγματικά υπάρχει βούληση να καταπολεμηθεί η διαπλοκή, η τεχνολογία δίνει δυνατότητες και βέβαια υπάρχουν τρόποι. Όλα τα άλλα είναι φθηνές προφάσεις. Επειδή μιλήσατε για διαφήμιση, εξετάζετε το ενδεχόμενο να σταματήσει η προβολή διαφημίσεων στην ΕΡΤ? Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί. Εγώ προσωπική άποψη θα πω. Εγώ θεωρώ ότι η ΕΡΤ δεν πρέπει να παίρνει διαφήμιση. Το λέω πολύ καθαρά, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Θεωρώ ότι η ΕΡΤ και αυτά τα 6 εκατομμύρια περίπου που είναι τα έσοδα από τη διαφήμιση στην ΕΡΤ να διατεθούν πού, στην ιδιωτική αγορά? Δεν είναι θέμα αν μεταφέρεις πόρους από την, από την ΕΡΤ στην ιδιωτική αγορά. Η ΕΡΤ είναι το μόνο τηλεοπτικό κανάλι το οποίο έχει εξασφαλισμένα έσοδα και αυτό που μετράει πιο πολύ για την ΕΡΤ είναι να είναι το αντίβαρο του πολιτισμού απέναντι στα τηλεοπτικά κανάλια, διότι τα τηλεοπτικά κανάλια έχουν μια διφυή υπόσταση όπως όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αφενός υποχρεώνονται να λειτουργούν με βάση τους όρους και τους κανόνες της αγοράς, απ' την άλλη πρέπει να εκπληρώνουν συνταγματικές επιταγές. Συνταγματικές επιταγές περί ενδυνάμωσης κριτικής σκέψης των πολιτών, ενίσχυσης του πολιτισμού, ανάδειξης τοπικής ζωής και της ισότιμης. Πάντως, όσον αφορά την ΕΡΤ, καλό θα είναι να γίνει ένας διακομματικός διάλογος, γιατί έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει διαστόματος του κυρίου Μητσοτάκη ότι εγώ θέλω η ΕΡΤ να λειτουργεί με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια, που είναι το αντίθετο από το να μην έχει διαφήμιση. Mm. Και λέει μάλιστα ότι θέλω να κόψω και στο μισό από τα 3 ευρώ, πάω το στο 1,5 το ανταποδοτικό. Δεν έχει πει κανένας τι θα γίνεται με τα 75 εκατομμύρια που δίνει η ΕΡΤ κάθε χρόνο. Για το χρέος. Για το χρέος. Το 44% του ποσοστού του ανταποδοτικού που πάει για το χρέος και είναι και το όχι μόνο αυτό, κυρία Δερμέντζια. Αν μειωθεί Αργητή στο μισό το ανταποδοτικό και δίνεται το 75, δίνονται 75 εκατομμύρια για το χρέος και άλλα 2,5 στο κέντρο κινηματογράφου, απλούστατα δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Θα έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια να λειτουργήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ανταποδοτικό τέλος κατά 30% στην τελευταία της διακυβέρνηση, όχι επί κύριου Σαμαρά γιατί την έκλεισε ο κύριος Σαμαράς, και εμφάνισε και μειωμένα έσοδα κατά 30% επίσης. Είναι πλέον, όχι ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Πρέπει να σας πω όμως κάτι. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινή. Τι θα μιλήσει η Νέα Δημοκρατία? Επί Νέας Δημοκρατίας οι άλλοι πήραν τον αέρα της χώρας τσάμπα. Εντάξει, κλείσανε την ΕΡΤ και δεν της αφήσανε να παίξει αυτό το ρόλο που θα έπρεπε να παίξει. Από πλευράς διαχείρισης δεν έγινε ορθή και υπάρχουν και κάποια πορίσματα και καλό είναι επιτέλους να τα δούμε. Κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν στην ΕΡΤ προηγουμένως ήταν και στην Τράπεζα Αττικής. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει 16 εκατομμύρια πλεώνασμα. Ναι, για τον κύριο Μάναλη μιλάω. Ναι. Είναι το μόνο τηλεοπτικό κανάλι το οποίο αποδίδει το 1,5% υπέρ της ελληνικής κινηματογραφίας και υπέρ των Ελλήνων δημιουργών. Και είναι και ένα κανάλι το οποίο δίνει περισσότερη φωνή και πρόσβαση στην διαφορετικότητα. Δηλαδή υπάρχουν εκπομπές στην ΕΡΤ οι οποίες μπορεί να μην έχουν υψηλή τηλεθέαση, έτσι ώστε να μην γινόμαστε κι εμείς μπαλάκι, δηλαδή να κόβεται η διαφήμιση, να ξαναμπαίνει μόνο διαφήμιση. Κοιτάξτε, δηλαδή, η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δεν βασίζεται η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δεν βασίζεται στη διαφήμιση. Όχι, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε και μία μελέτη το γιατί δεν βασίζεται στη διαφήμιση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως, και η ΕΡΤ, εφόσον είναι το μόνο κανάλι το οποίο έχει εγγυημένα έσοδα στα ταμεία του και έχει έναν πιο διευρυμένο ρόλο να εκπληρώσει,
Πρέπει να αποφασίσουμε ποια ΕΡΤ θέλουμε. Διότι εγώ θυμάμαι παλαιότερα και όταν είχε κλείσει και ΕΡΤ, μιλάγαμε για την ΕΡΤ του BBC. Και το BBC δεν λειτουργεί με διαφημιστικά έσοδα από την εξωτερική αγορά. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως για την Επιτροπή Ενστάσεων ότι θα έχει 2 εβδομάδες για να κοιτάξει τις ενστάσεις που έχουν γίνει από τους συμμετέχοντες, από τους πλειοδότες. Από εκεί και πέρα, πότε περνάνε οι 2 εβδομάδες, μετά οι οριστικοί υπερθεματιστές θεωρούνται αδιούχοι? Πρέπει να βγει εφόσον υπουργική απόφαση. Δώσει τα λεφτά. Ναι. Πρέπει να βγει υπουργική απόφαση χορήγησης των 4 αδειών από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά. Επειδή όμως, όπως σας είπα πριν, υπάρχει έτσι μία τάση να προσβάλλεται κάθε όρος και κάθε διοικητική πράξη, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν νέες αιτήσεις και οι προδικαστικές προσφυγές θα γίνουν δικαστικές και επομένως θα πρέπει να περιμένουμε κάποια ασφαλιστικά μέτρα. Τα ασφαλιστικά μέτρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πάμε και μετά τις 90 μέρες που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός για να κοπεί το σήμα από την DJA όσων δεν έχουν... Οι 90 μέρες που λέτε, κυρία Αργύτη, αφορούν το χρονικό διάστημα από την ημέρα που Αφού βγει η υπουργική απόφαση χορήγηση των αδειών. Μάλιστα. Όχι πιο πριν. Αυτά έχουν τους οριστικούς καναλάρχες, να το πω έτσι. Ναι, θα έχουμε τους νέους καναλάρχες. Η DJA που απαρτίζεται από τους παλιούς καναλάρχες, από ποιον θα πάρει εντολή για να κόψει το σήμα όσων τελικά δεν πάρουν άδεια? Η DJA, βάσει και αυτής της περιβόητης επιστολής του Έτιγκερ αλλά και το νόμο το 4070 του 12, οφείλει να μεταδίδει σήμα σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εκκρεμότητα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, εάν κάποιος πρέπει να την κατηγορήσει, πρέπει να την κατηγορήσει γιατί έχει δείξει μία έτσι διακριτικότητα, μία ανοχή στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν από 1η-1η-16 εντελώς παράνομα. Δεν υπέγραψε ο κύριος Παπάς κάποια υπουργική απόφαση περί παράτασης του προσωρινού αυτού καθεστώτος λειτουργίας τους. Η DJA λοιπόν οφείλει βάσει θεσμικού πλαισίου να μεταδίδει το σήμα σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς. Και αυτό έλεγε και η επιστολή του Έτιγκερ, η οποία παρουσιάστηκε ως έτσι κόλαφος ενάντια στην κυβέρνηση, μία ημέρα πριν τη συζήτηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπου και εκεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν, σας παρακαλούν πολύ, μη δηλητηριάζετε το δημόσιο διάλογο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασύμμετρη μηντιακή πληροφόρηση και μια επιλεκτική πληροφόρηση. Δηλαδή έχουν στοχοποιηθεί δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν στοχοποιηθεί συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά τέλος πάντων και αυτές έχουν τη δική τους ευθύνη να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση ούτε φίλους έχει, ούτε εχθρούς. Έχει μία άποψη για το πώς πρέπει να μπει η τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και ακολουθεί ό,τι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Όταν περάσουν οι 90 μέρες από τη στιγμή που θα υπογραφεί η υπουργική απόφαση, το σήμα θα σταματήσει να μεταδίδεται ψηφιακά από την DJA για όσους είχαν άδεια πανελλανδικής εμβέλειας ή και στα περιφερειακά? Το ρωτάω γιατί στα περιφερειακά εκκρεμεί ο διαγωνισμός. Ναι, όχι, είναι σωστή η ερώτηση. Επειδή ακριβώς εκκρεμεί ο διαγωνισμός, αυτό αφορά τα εθνικής εμβέλειας κανάλια που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Άρα, επειδή δεν είμαι σίγουρη ότι το κατάλαβα καλά, η DJA δεν θα πρέπει να πάρει από κάποιον εντολή, θα πρέπει να το κάνει μόνη της, να κόψει το σήμα? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Νέα Δημοκρατία, το λέω έτσι πολύ καθαρά, δεν έχουμε οποιαδήποτε κριτική, έτσι και έτσι θα τα ακούμε που τα ακούμε κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων, δεν είναι... Έχει αφήσει παράλυτο το ΕΣΥΡΟ, με δική της ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι πρέπει να πάμε γρήγορα στη διαμόρφωση συγκρότηση ενός ΕΣΥΡΟ. Αλλά πρέπει να γίνει και μια κουβέντα για το τι ΕΣΥΡΟ θέλουμε. Δεν είναι μόνο τα 7 μέλη, τα 9 πόσα θα είναι, που θα απαρτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε για ένα στελεχειακό δυναμικό, για τεχνολογική επάρκεια, προσωπική άποψη. Μακάρι κάποια στιγμή στην Ελλάδα να έχουμε ένα ΕΣΥΡΟ τύπου σαν τη Βρετανία στο Ofcom, το οποίο ουσιαστικά είναι μια συγχώνευση της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών και του Βρετανικού ΕΣΥΡΟΥ. Γιατί η τεχνολογία επαναστατικοποιεί ουσιαστικά τον τρόπο μετάδοσης του περιεχομένου. Μιλάμε για ένα μηντιακό σύστημα το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές πλατφόρμες. Μπορείς να βλέπεις δηλαδή ειδήσεις και δελτία ειδήσεων από το smartphone, από μια ταμπλέτα, από το computer και όχι μόνο από τη συσκευή της τηλεόρασης. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει τεράστια άνοδο στο video on demand και γι' αυτό στη σύγχρονη έτσι, συζήτηση, στα σύγχρονα debates για το μέλλον της τηλεόρασης λένε ότι το μέλλον του ίντερνετ είναι η τηλεόραση.
Και εγώ θεωρώ ότι μέσα σε επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν πάρα πολλές συνεργασίες στον χώρο της τηλεόρασης στην Ελλάδα και με εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για επενδύσεις σε αυτόν τον κλάδο. Κύριε Κρέτσο, μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε καμία είδηση να δώσουμε για το διαγωνισμό για τις άδειες περιφερειακών καναλιών, πότε θα γίνει εμείς και πόσες θα είναι? Αυτός ο διαγωνισμός να γίνει από το ΕΣΥΡΟΥ. Επειδή απλώς δεν φαίνεται αυτό έτσι να γίνεται στην... Εάν δεν γίνεται, το κράτος δεν μπορεί να είναι όμηρος των προσωπικών επιδιώξεων της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και το κράτος δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ελπίζω να το έχουν καταλάβει. Εμείς όμως θέλουμε ένα σοβαρό ΕΣΥΡΟΥ, ισχυρό ΕΣΥΡΟΥ, δυνατό ΕΣΥΡΟΥ να επιτελέσει επιτέλους σωστά τη δουλειά του. Και οι περιφερειακές άδειες που λέτε, κυρία Δεμερτζιάν, και καλά κάνετε και επιμένετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν. Διότι αυτή τη στιγμή, είπατε για τη διαφήμιση, τα περιφερειακά κανάλια είναι αποκλεισμένα από την κεντρική διαφήμιση. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για τον πλουραλισμό. Ξέρουμε πόσες θα είναι οι άδειες αυτές? Αυτό θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον χάρτη συχνοτήτων. Από εκεί και πέρα εμείς θα αναλάβουμε να συνδράμουμε, αν θέλει, την τεχνογνωσία μας στο ΕΣΥΡΟΥ. Δόξα τω Θεώ πλέον έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πώς μπορεί να γίνει μια δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες. Αλλά θα δούμε όμως και άλλα κριτήρια, όπως το πληθυσμιακό κριτήριο, το αν ένας νομός είναι πιο πλούσιος από τον άλλον, το ΑΕΠ, τη μορφολογία μετάδοση του σήματος κτλ. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα μέχρι το απόγευμα θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα για να δούμε τελικά αν θα κατατεθούν.